Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Το ετήσιο ραντεβού 6,2 εκατομμυρίων νοικοκυριών με την εφορία πλησιάζει. Τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και εντός της εβδομάδας, αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πύλη του Taxis.net για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Σύμφωνα με τα νέα, στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ανεβάζουν ταχύτητες και τρέχουν να κλείσουν τις εκκρεμότητες που κρατούν μέχρι τώρα το σύστημα κλειστό. Ήδη έχουν φτάσει τα στοιχεία από τις τράπεζες για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποίησαν οι φορολογούμενοι το 2017 και από τις επιχειρήσεις και τα ταμεία επιβεβαίωσης αποδοχών για τα εισοδήματα και τους φόρους που παρακρατήθηκαν στους μισθούς και τις συντάξεις. Θα ανοίξει το σύστημα, ευελπιστούμε να ανοίξει το σύστημα αυτή την εβδομάδα, έτσι όπως μας είπαν. Το σύστημα φυσικά θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι το τέλος των φορολογικών δηλώσεων, οι οποίες τυπικά λήγουν στις 30 Ιουνίου. Από εκεί και πέρα φέτος έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις. Η πρώτη και σημαντική διαφοροποίηση είναι ότι δεν περνάνε καμία πλέον απόδειξη από ιατρικές φαρμακευτικές δαπάνες σαν έξτρα φορολόγητο ποσό, έχουν καταργηθεί. Και το ότι επειδή δεν χρειαζόταν να μαζέψουμε αποδείξεις, το αφορολόγητο για αυτές τις ομάδες οι οποίες δικαιούνται το αφορολόγητο, που είναι μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες, θα κτιστεί με την χρήση πλαστικού χρήματος για το έτος του 2017. Αυτό θα είναι καταστάσεις οι οποίες έρχονται από την τράπεζα, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι ο φορολογούμενος. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια προβλήματα προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί οι τράπεζες, οι καταστάσεις που στέλνουν οι τράπεζες δεν χωρίζουν τα επενδυτικά από τα καταναλωτικά αγαθά, άρα εκεί ψάχνουν να βρουν λίγο τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτός ο διαχωρισμός. Γι' αυτό έχουμε και αυτή την καθυστέρηση, δεν έχει ανοίξει ακόμη το σύστημα. Πρέπει να πούμε ότι δεν ξέρουμε ακόμη και εμείς και οι φοροτεχνικοί και το είδος της φορολογικής δήλωσης, τη μορφή της φορολογικής δήλωσης της φετινής, δεν έχει ανεβεί στο διαδίκτυο. Τα αναμένουμε όλα αυτά. Είμαστε σε ετοιμότητα. Καλό θα είναι όσοι δεν έχουν επισκεφτεί τους λογιστές τους να τους επισκεφτούν για να έχουν τις τελευταίες λεπτομέρειες. Οι φοροτεχνικοί υποστηρίζουν πως χρειάζεται προσοχή στις δαπάνες με αποδείξεις. Τόσο μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες που πρέπει να καλύψουν συγκεκριμένο ποσό με αποδείξεις με πλαστικό χρήμα, όσο και οι άνω των 70 ετών πρέπει να συγκεντρώσουν το αντίστοιχο ποσό με απλές αποδείξεις. Πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει πέναλτι με επιπλέον φόρο 22% για το ποσό που δεν καλύπτουν. Όσοι δεν έχουμε τις αγορές που πρέπει βάσει πλαστικού χρήματος, αυτές οι κατηγορίες όπως είπα που δικαιούνται το αφορολόγητο, γιατί δεν είναι όλοι οι φορολογούμενοι που δικαιούνται το αφορολόγητο, όσοι δεν συμπληρώσουν αυτά τα ποσά, τα οποία είναι ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του φορολογουμένου, τότε στη διαφορά του ποσού που δεν έχουν συμπληρώσει υπάρχει ένας πρόσθετος φόρος 22%. Άρα καλό θα είναι να τσεκάρουν, όταν θα ανοίξει το σύστημα φυσικά, να τσεκάρουν τι έχει περάσει στο συγκεκριμένο εικονίδιο το σύστημα για τις αγορές με πιστωτική, με πλαστικό χρήμα, ούτως ώστε να δουν αν είναι πάνω από το όριο το οποίο επιβάλλει ο νόμος. Αν είναι κάτω από το όριο θα υπάρχει μια επιβάρυνση, όπως σας είπαμε, 22%.